πλατεία, όπου υπάρχει πρόβλημα. Ας μην ξεχνάμε που παντού υπάρχει. Χώρες όπως η Νορβηγία, η Δανία, η Φιλανδία, η Ισπανία εφάρμοσαν εδώ και 10-15 χρόνια προγράμματα τα οποία αποτιμούμε ακόμα, παίρνουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να τα ενσωματώσουμε σε συνθήκες προφανώς όπως είναι μια χώρα σαν τη δική μας. Παίρνουμε λοιπόν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Ήδη εισάγουμε από τη νέα χρονιά, το έλεγα πριν από λίγο στον Πρόεδρο, νέες θεματικές πιλωτικά στα σχολεία. Μία εξ αυτών είναι και ο σεβασμός των άλλων. Εκτός του εθελοντισμού, της επιχειρηματικότητας, της αγωγής υγείας, σεξουαλικής αγωγής, πραγμάτων που τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή στην ολότητα της προσωπικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους και νομίζουμε ότι είναι δεξιότητες που πρέπει να χτίσουν μέσα στο σχολείο. Ότι εδώ δεν είμαι ως υπουργός τουρισμού, δεν είμαι ως πολιτικός, δεν είμαι ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είμαι ως πατέρας. Και το bullying που σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το έχουμε νιώσει όλοι. Όλοι έχουμε περάσει με τα παιδιά μας κάποιες τέτοιες στιγμές, είτε από τη μία μεριά της ζυγαριάς, είτε από την άλλη. Πρέπει να φύγει και γιατί διασπά τους δεσμούς της οικογένειας. Κάνει το γονιό να περνάει μέσα του η χειρότερη αμφιβολία, να αμφιβάλλει για το παιδί του. Κατά πολέμηση του bullying όμως είναι υπόθεση όλων μας, γονέων και μη, υπουργών και μη, δεν περισσεύει κανένας από αυτή την προσπάθεια. Ειδικότερα για εμάς, για να μιλήσω για το χαρτοφυλόγιο μας, που μέσω του αθλητισμού προάγουμε την αρμονική συμβίωση, τη συνεργασία, αλλά και, τον αλληλοσεβασμό ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας μας. Γι' αυτό το λόγο και υλοποιούμε και είναι στη διάθεσή σας, για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το Ζήσε Αθλητικά, που φέρνει την κοινωνία και ειδικότερα τη νέα γενιά ακόμη πιο κοντά στις αξίες του αθλητισμού. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν Ολυμπιονίκες, κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού της χώρας μας, μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς της αθλητικής κοινότητας, όπως η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Παραολυμπιακή Επιτροπή, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές, παίχτες του βόλεϊ, του handball, ο ΨΑΤ, ο ΕΣΚΑΝ, φυσικά η ΚΕΔΕ και φυσικά η ΕΝΠΕ μέσω της κυρίας Βούλας Φατουλίδου, που συνδυάζει και τα δύο, κορυφαία αθλήτρια και στέλεχος της περιφέρειας. Κυρίες και κύριοι, πάρε ένα καλά.